Καλησπέρα σας κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα και καλή σας εβδομάδα. Τι γίνεται πάρη μου? Δόξα Θεώ, ηρεμία θεωρώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε σιγά σιγά να μπουν οι ομάδες όλες ξανά στο γήπεδο. Περιμένουμε να οριστεί, αφού ουσιαστικά στη διάρκεια του Σαββάτου μάθαμε και την 14η ομάδα της Super League Intervention για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ότι θα είναι η Λαμία. Ναι, και όχι η Βέρεια, παρά το γεγονός ότι η Βέρεια πήγε να κάνει το θαύμα. Σ' ακούγαμε, το πάλεψα. Πήγα να σμπρώξω εκεί, Γιώτη Τσαλουχίδη, Παύλο Δερμιτζάκη. Έδωσα όθηση στο πρώτο ημίχρονο, έγινε το 0-1, αλλά θέλανε δύο γκολ. Τι να κάνουμε. Ναι, πάντως είναι απίστευτο το γεγονός και γι' αυτό κιόλας εισέπραξε, φωνάζει, γκρινιάζει, χαλιέται η Βέρεια και με το δίκαιο της, ότι και πρώτη νίκη στον δικό της όμιλο και δεν κατάφερε να ανέβει. Και άλλος τρόπος διεξαγωγής στο διπλό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, άλλος τρόπος διεξαγωγής στο διπλό παιχνίδι με τη Λαμία. Στο ένα να μην μετράει το εκτός έδρας γκολ, στο άλλο να μετράει το εκτός έδρας γκολ και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, να δούμε. Μακάρι κιόλας η Βέρεια που εκπέμπει υγεία, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, να μπορέσει να παραμείνει ενωμένη και αποφασισμένη στο να πετύχει την άνοδό της στην Super League, την Intervention, την επόμενη αγωνιστική περίοδο, γιατί έδειξε πως το αξίζει. Και το θέμα είναι αν τυχόν αυτό μπορεί να γίνει, ξέρεις, είτε με τις 14 ομάδες, είτε αν θα γίνουν 16, δύσκολα βέβαια να αυξηθούν. Μένουμε βέβαια σε αυτό το κομμάτι και σε αυτή τη λογική και των play-off και των play-out και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, παρά το ότι κατ' εμέ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι και το πιο σωστό σύστημα διεξαγωγής αυτά τα play-out όσον αφορά τη μάχη της παραμονής, γιατί πολύ δύσκολο αλλάζει η εικόνα των δύο τελευταίων. Περισσότερο το ενδιαφέρον πέσει πάντα στα play-off από την άποψη το τι μελιγενέστε για την διεκδίκηση μιας θέσης στην Ευρώπη, και να ευχηθούμε οι τέσσερις μας εκπρόσωποι να δείξουν πολύ καλύτερο πρόσωπο στην διάρκεια όχι απλά των παιχνιδιών του Ιουλίου και του Αυγούστου, αλλά και να έχουν μια ανάλογη πορεία με αυτή του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να μαζέψουμε βαθμούς και να αρχίσουμε να ξανακερδίζουμε θέσεις αλλά και παρουσία και στις ανώτερες διοργανώσεις, δηλαδή να μην έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό ή τον πρωταθλητή, τέλος πάντων, στα προκριματικά του Champions League, και τους υπόλοιπους τρεις να είναι στα προκριματικά του Conference League, αλλά να υπάρχει και ομάδα και εκπρόσωπος και στο Europa League, έτσι, μεταξύ άλλων. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Το μπάσκετάκι τελείωσε το Σάββατο, την Παρασκευή, έτσι, το μπάσκετ, έτσι, όχι μπάσκετάκι, το μπάσκετ δηλαδή, με τον Ολυμπιακό να κάνει τη σκούπα στο Παναθηναϊκό, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Βλέπω προς έκπληξη κάποιον ότι επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έχουν έτσι πως ουσιαστικά δεν είχε φύγει ποτέ από τον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν πάντα κοντά στην ομάδα των Πρασίνων. Δύσκολο να φύγεις από μια ομάδα η οποία σου ανήκει. Να το πούμε αυτό. Αύριο να δούμε αν η Λάρισα θα τελειώσει τη σειρά με τον Προμηθέα, καθώς έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τέλος του παιχνιδιού του Σαββάτου και ο Προμηθέας μείωσε 2-1 τη σειρά. Και εμείς ακριβώς δευτερόλεπτα πριν από τις 2 να δώσουμε το σημείο την νίκη της Μονακό με μείον 3,5, δηλαδή με 4 και πάνω πόντους, κόντρα στην Βιλερμπάν, σε αυτόν τον τρίτο δικό τους τελικό για το γαλλικό πρωτάθλημα που συνεχίζει, καθώς τελείωσε και η Γερμανία και η Ισπανία χτες με 3-1 για την Άλβα και για την Ρεάλ. Να δούμε αν η ομάδα του Mike James θα καταφέρει να κάνει το 2-1 στην σχετική σειρά των τελικών στη Γαλλία. Μάλιστα. Κύριε Τσελεπίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμα φορά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.